Κύριε Παφίλη, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Καλό, σας και τους ακροατές. Καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Γιατί το θέτω ευθέως το ερώτημα και θέλω μια πολιτική ερμηνεία, αν μπορείτε. Ναι. Γιατί έπρεπε χτες να συζητήσουμε για τον Γρίβα, για το αν οι κομμουνιστές είναι χειρότεροι από τους Τούρκους, γιατί θα έπρεπε να συζητήσουμε για το Γράμμο, για το Βίτσι? Όλα αυτά είχαν κάποια πολιτική στόχευση. Αυτή η συζήτηση, ναι. Αυτή η συζήτηση τι νόημα είχε? Ναι, αυτά να τα πείτε για τον κύριο Μπογδάνο που δεν τα λέει σήμερα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο κύριος Μπογδάνος. Το πρόβλημα είναι ποιο είναι εκείνο το θερμοκήπιο που βγάζει τέτοιο εσχρό αντικομμουνισμό, που κάνει επανεμφάνιση των συμμοριών της Χρυσής Αυγής, γιατί τέτοιοι είναι. Και αυτό δεν είναι άλλο καταρχήν από μια ανησυχία που υπάρχει από την μεγάλη συμμετοχή του κόσμου στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και σε όλες τις εκδηλώσεις του ΚΚΕ. Είναι μια πολιτική ερμηνεία αυτή, αλλά είναι και θερμοκήπιο είναι κυρίως η θεωρία των δύο άκρων, η οποία εξισώνει την προκήρυξη, να το πω απλά, με τη λαβή του μαχαιριού της Χρυσής Αυγής, η οποία εξισώνει το πανό με τα καδρόνια, τα τέιζερ, πώς τα λένε, και τα στιλέτα και τα πιστόλια αερίου. Δηλαδή, ναι, ακριβώς και εδώ έχουν τεράστια ευθύνη και κυβερνητικά στελέχη και άλλοι δημοσιογραφούντες και δημοσιογραφίζοντες, οι οποίοι και παραποιούν πάρα πολλά πράγματα και καλλιεργούν αυτό το κλίμα το οποίο έπρεπε και να απαντηθεί. Γιατί εκτός των άλλων, πέρα από συκοφαντίες και μετικά πράγματα, δείχνει και κάποια άλλη προσπάθεια, ναι, να ταυτιστούν οι αγώνες που κάνουν οι μαθητές, που κάνει το ΚΚΕ, η πολιτική του, με το πιο μαύρη και σκοταδιστική θεωρία, τη φασιστική θεωρία, να εξισορροπηθούν όλα αυτά τα πράγματα, ώστε να προσανατολίζεται ο κόσμος. Κύριε αυτή Παφίλη, είναι η ουσία κατά τη γνώμη μας. Αυτή η υπόθεση έχει αρχή, μέση και τέλος? Μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Γιατί βλέπουμε και μια κλιμάκωση των επεισοδίων. Δεν είναι πλέον μια ρητορική, ας πούμε, φασιστική. Δεν είναι μια ρητορική απλά και μόνο ναζιστική. Βλέπουμε ότι υπάρχει και μια εξέλιξη σε πρακτικό επίπεδο. Μα αυτό δεν είναι καινούριο. Έτσι δεν εμφανίστηκε η Χρυσή Αυγή? Με καταδρομικές επιχειρήσεις, με χτυπήματα, με αυτά είναι η ίδια ακριβώς κατάσταση. Δηλαδή η επανεμφάνιση ένα χρόνο είναι συμβολικό και αυτό. Μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής υπηρετεί και ένα γενικότερο προσανατολισμό, ναι, του κόσμου από τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά είναι κεντρικό θέμα και όπως γνωρίζετε κύριε Σαφάκα, και νομίζω ότι σε αυτό δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα, το μοναδικό κόμμα, και λέω το μοναδικό, που άνοιξε μέτωπο από την αρχή με τη Χρυσή Αυγή, όταν οι άλλοι ή του χάιδευαν ή κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι εμφανίζονται σήμερα, και μπορώ να μιλήσω και συγκεκριμένα αν χρειαστεί, που λέγανε στον Κασιδιάρη, το συμβουλεύαν να προσέχουν για να μην εκτίθενται τόσο πολύ, άλλα κόμματα, παραδείγματος χάρη την ακροδεξιά, συμμάχησαν και με ακροδεξιά στοιχεία, και ο ΣΥΡΙΖΑ ανέχτηκε για ένα διάστημα, λέω, τουλάχιστον τη Χρυσή Αυγή, και από μέσα από τη Νέα Δημοκρατία και από άλλα κόμματα. Εμείς ανοίξαμε μέτωπο από την αρχή, αν θυμάστε, όταν ξεκινήσαμε, και έτυχε να είμαι εγώ αυτός που σε μια ερώτηση, τέλος πάντων, που την είχαμε κάνει εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας, την ανέπτυξα εγώ. Και είπαμε ότι η φασιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή μας διέκοψε ο πρόεδρος και είπε να μην το επαναφέρετε, να μην το ξαναπείτε. Βέβαια, εμείς επιμείναμε. Εμείς ανοίξαμε λοιπόν μέτωπο, δεν είναι θέμα πολιτικών σκοπιμότητων. Είναι ότι έχουμε απέναντί μας ένα γέννημα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος, γιατί και ο φασισμός έτσι γεννήθηκε. Ο φασισμός δεν γεννήθηκε στον αέρα. Υπηρέτησε μια χαρά τα συμφέροντα όλων των βιομήχανων, των τραπεζιτών, της Γερμανίας τότε, που έβαλαν τον Χίτλερ στην εξουσία. Της Ιταλίας και της Γερμανίας, έχετε δίκιο. Και της Ιταλίας, ναι, κυρίως της Γερμανίας και της Ιταλίας. Από το 19 και μετά. Αλλά ναι, είναι γνωστό. Να μην γυρίσουμε τόσο πίσω. Είμαστε στη διάδοχη φάση κατάσταση της Χρυσής Αυγής, το πιστεύετε? Είναι φασιστικές ομάδες οι οποίες δρούν με διαφορετικές ονομασίες και είναι και Χρυσή Αυγή. Εδώ η Χρυσή Αυγή πήγε στην εκδήλωση που έγινε στο Βίτσι, αυτή την εμφυλιοπολεμική. Και μάλιστα κατέθεσαν και στεφάνι. Και ο ίδιος ο Μπογδάνος κατέθεσε στεφάνι. Και ξέρετε κάτι, επειδή διαμαρτύρονται ορισμένοι και προσπαθούν να αποσύσουν από πάνω τους αυτή την, όπως λένε, ρετσινιά, που δεν είναι ρετσινιά,
Τι λέγανε οι Χρυσαυγίτες? Δόξα και τιμή στους Χίτες και τους Θαυμάτες. Τα ίδια ακριβώς υπόθηκαν και εκεί. Επομένως θέλω να πω τώρα ότι αυτά που θρέφουν πέρα από τα οικονομικά ζητήματα και άλλα είναι ο οξυμένος αντικομμουνισμός στον οποίο πρωταγωνιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια, εξισώνοντας το φασισμό με τον κομμουνισμό, τους θύτες με τα θύματα, 20 εκατομμύρια νεκροί σοβιετικοί πολίτες. Ούτε αυτό δεν σέβονται. Ναι. Και προσπαθούν στην πραγματικότητα, δημιουργώντας ένα μίσος στην νεολαία, προσπαθούν να δημιουργήσουν για να μην έρθει σε επαφή με τις πρωτοπόρες ιδέες του κομμουνισμού. Υπάρχει ένα δηλητήριο και ένα μίσος. Εδώ όμως έχει μια αξία να συζητήσουμε και αν υπάρχει και ευθύνη δική σας. Γιατί ένα παιδί 17 ετών να προσεγγίσει τη Χρυσή Αυγή και όχι το ΚΚΕ, κύριε Παφέρη? Να σας πω, τα περισσότερα το ΚΚΕ προσεγγίζουν. Δεν προσεγγίζουν τη Χρυσή Αυγή, αλλά πάντα το αυγό του φιδιού εποάζεται και βγάζει και μικρά φιδάκια. Για να το πω έτσι πολύ απλά. Δεν υπάρχει κάποια ευθύνη σε αυτό του πολιτικού μας συστήματος? Η τρομοκρατία, ναι, το ίδιο του συστήματος είναι γέννημα. Ο φασισμός δεν είναι γέννημα κανένας άλλου συστήματος, του καπιταλισμού είναι. Και με τις αξίες που καλλιεργεί και όλα τα υπόλοιπα. Άλλωστε οι Χρυσαυγίτες και οι φασίστες τι θέλουν? Μια πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου. Και με, ναι, το, και εντάξει, και υπάρχει, και, υπάρχει και το στοιχείο της βίας όμως εδώ, έτσι. Δηλαδή βεβαίως, θα πρέπει, ναι, να το, ναι, να το επισημάνουμε αυτό. Ναι, παρακαλώ. Όμως όταν βγαίνουν ακόμα και κυβερνητικά στοιχεία και άλλοι και από άλλα κόμματα και λένε γενικά εξισώνουν την οποιαδήποτε βία, κοιτάξτε, άμα έρθουν να σας δίνουν, τι θα κάνετε? Δεν θα αμυνθείτε? Υπάρχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Όμως αυτή, ναι, δεν είναι μόνο θέμα βίας. Είναι ο ρατσισμός, είναι ο φασισμός, είναι η πιο σκοταδιστική θεωρία που υπάρχει. Που ξεχωρίζει τους ανθρώπους και με χρώμα, φυλή, ζήσει φυσκία, και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Έχετε δίκιο σε αυτό. Κύριε Παφίλη, επειδή ξέρετε, είναι δύσκολο να πιστεύει κανείς στο τυχαίο συμβάν, ότι έτυχε και τα από αυτά ο κύριος Μπογδάνος. Μα δεν είναι πρώτη φορά που τα λέει. Αυτό θέλω να πω. Βλέπετε και κάτι άλλο? Δηλαδή, ενδεχομένως το άτομο, ο άνθρωπος αυτός, μήπως κλείνει το μάτι και σε πιο έτσι ακροδεξιές συμπεριφορές, και αν αυτό θα μετουσιωθεί, θα γίνει κάποια στιγμή ένα πολιτικό μόρφωμα, ένα πολιτικό κόμμα? Μας έλεγε ο κύριος Μαύρος της MRB ότι υπάρχει ένα αντί κάτω στον κόσμο, αντιεμβολιαστές, αντί για την οικονομία, για τα εθνικά θέματα, ενδεχομένως κάποιοι θέλουν και πόλεμο με την Τουρκία. Μήπως, λέω, μήπως αυτό το αντί μπορεί και να εκφραστεί πολιτικά κάποια στιγμή? Δεν αποκλείεται. Και να σας πω κάτι. Εμείς λέγαμε κάτι, και οι εργαζόμενοι το λέγανε, κάτι συμβολικό. Ότι η Χρυσή Αυγή είναι σαν τα ντόπερμαν. Δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος, σαν τα σκυλιά εκείνα από τα δολοφονικά. Άλλοτε τα αφήνουν και άλλοτε τα μαζεύουν. Έτσι είναι. Το ότι το ίδιο το σύστημα θέλει το αντί να μην εκφραστεί προοδευτικά, αλλά να εκφραστεί σκοταδιστικά, γιατί ουσιαστικά στην εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ίδιου του συστήματος, αυτό είναι γεγονός. Ναι, αλλά... Και πάλι η δική μας είναι, ναι, να σας πω κάτι. Πρώτον, όταν διαστρεβλώνεις την ιστορία, να ξεκινήσουμε από αυτό, όταν διαστρεβλώνεις την ιστορία και την πλαστογραφείς, τι στόχο έχει αυτό το πράγμα? Δεν γνωρίζουν τα γεγονότα? Τα γνωρίζουν. Έχει στόχο να απομακρύνει τους νέους από να κλεισούν στον εαυτό τους ή να στραφούν στη βία. Δεν βλέπετε τι γίνεται και με τους πολυκατοικισμούς και όλα τα υπόλοιπα σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες? Όταν καλλιεργούν το μίσος απέναντι σε λαούς, όταν τους ξεχωρίζουν, όλα αυτά λοιπόν βοηθάν στο να ακόμα και 17 χρονών παιδιά δυστυχώς να παρασύρονται μέσα σε αυτό το κλίμα της βίας, για να μην πω το τι προβάλλουν τα αμερικανικά έργα και όλα. Το θέμα είναι, ξέρετε κάτι, θα συμφωνήσουμε σε αυτό που λέτε, αλλά το θέμα είναι γιατί το ΚΚΕ και άλλα κόμματα, έτσι, να μην πούμε μόνο για το ΚΚΕ, δεν προσελκύουν αυτά τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά επιλέγουν αυτή τη λογική της βίας και του μίσους. Δεν υπάρχει ευθύνη του πολιτικού συστήματος γι' αυτό? Και δεν είναι θέμα πολιτικού συστήματος, είναι του συστήματος του καπιταλιστικού του ίδιου. Η δική μας η θεωρία, mm-hmm, είναι η πιο ανθρωποκεντρική θεωρία, ότι πιο προοδευτικό έχει γεννήσει η ανθρωπότητα. Πέρα από λάθη και αδυναμίες που έγιναν, και ξέρετε, αυτά δεν είναι, και άνοιξαν δρόμους καινούριους. Λοιπόν, η δική τους η θεωρία είναι αυτή που υπηρετεί με τον πιο στιγνό τρόπο τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Και είναι λογικό, ναι, ένα σύστημα να προτιμά τους νέους, για να μην πω αυτό που λέω, στα ναρκωτικά και όχι στον αγώνα, να προτιμά να πάνε σε τέτοιες οργανώσεις που στηρίζουν ουσιαστικά το σύστημα, παρά
να έρθουν σε επαφή με τις πρωτοπόρες ιδέες των κομμουνιστών. Να σας ρωτήσω. Ξέρετε, ναι. Σας ξεκίνησα από κάπου με το φεστιβάλ. Αυτό που συνέβη φέτος ήταν συγκλονιστικό. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι ήρθαν στο φεστιβάλ, μίλησαν με το ΚΚΕ, με την ΚΝΕ, παρακολούθησαν, προβληματίστηκαν. Τα ίδια συμβαίνουν και στα σχολεία, αναπτύσσονται αγώνες. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να γυρίσει ο τροχός πίσω. Εδώ υπάρχει μια καταιγιστική, κυριολεκτικά αντιλαϊκή πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία πήρε τη σκυτάλη από την προηγούμενη και δεν ξέρω αν θα την κρατήσει ή θα την ξαναδώσει την επόμενη, στην ίδια γραμμή που συντρίβει τα δικαιώματα της νεολαίας, που φέρνει τον κόσμο σε αδιέξοδο. Και μπροστά σε αυτά τα αδιέξοδα, ναι, και αλλά μπροστά στον αντικομουνισμό. Ο κόσμος δια των εκλογών επιλέγει το αδιέξοδο. Να τελειώσω τη φράση μου. Λέω μπροστά σε αυτό τον αχαλήνωτος αντικομουνισμός που υπάρχει, αχαλήνωτος κυριολεκτικά και όλα όσα προβάλλονται γενικώς, είτε από ντοκιμαντέρ ή από ό,τι θέλετε, έχουν επίδραση και σε ένα κομμάτι του κόσμου. Αλλά ευτυχώς είναι μια συντριπτική μειοψηφία. Το θέμα είναι να μην μεγαλώνει. Αν συμφωνήσω στην παρατήρησή σας, θα πρέπει να σας ρωτήσω, ο κόσμος γιατί επιλέγει δια των εκλογών το αδιέξοδο? Να σας πω, είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα. Το πώς καθένας πάει στην κάλπη και με ποιους προβληματισμούς και πώς επιλέγει τις κυβερνήσεις. Γιατί αν θα θέλαμε να κρίνουμε, παραδείγματος χάρη, το τελευταίο νόμο Χατζηδάκη που είναι έκτρωμα, κυριολεκτικά που γυρίζει πριν από το 1900. Για τα εργασιακά λέμε τώρα. Για τα εργασιακά, λέω, ναι. Αυτός, λέω λοιπόν ότι αυτός ο νόμος του Χατζηδάκη γυρίζει στο μεσαίωνα, κυριολεκτικά. Και ποια είναι τώρα η αντίφαση η οποία θα εκφραστεί κάποτε? Η αντίφαση είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, και όχι μόνο, όχι οι κομμουνιστές ή τέλος πάντων όσοι είναι φίλοι του ΚΚΕ, είναι αντίθετη. Και αντίθετη κάθετα. Και προσπαθούν να βρουν τρόπο για να μην εφαρμοστεί στην πράξη. Και αυτό είναι γενικό. Δεύτερο, να σας πω ένα παράδειγμα. Βγαίνει, ας πούμε, η κυρία Κεραμέ, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, γιατί δεν είναι θέμα μόνο προσώπων. Και λέει ότι η αξιολόγηση έχει τη συνένεση όλου του εκπαιδευτικού κόσμου. Και 150.000 καθηγητές, που είναι μεταξύ των οποίων είναι και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και πολλοί άλλοι, λένε όχι σε αυτού του τύπου την αξιολόγηση. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα λαϊκό, μια λαϊκή αντίδραση, μια κινητοποίηση του κόσμου, η οποία λέμε εμείς πρέπει να κατευθυνθεί σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, η οποία θα παλέψει σήμερα να σταματήσει τον κατήφορο, να διεκδικήσει και να ανοίξει έναν άλλο δρόμο. Γιατί το ίδιο το σύστημα πλέον έχει, θα το πω, βρωμήσει τόσο πολύ, έχει σαπίσει τόσο πολύ, που γυρίζει τον κόσμο και την ανθρωπότητα ολόκληρη, τη γυρίζει 100 χρόνια πίσω. Θέλω να σας ρωτήσω πώς αυτό είδατε... Αυτό σημαίνει ότι έχει χρεοκοπήσει και ότι αυτό που λέμε στο σοσιαλισμό είναι το μέλλον. Θέλω να σας ρωτήσω πώς είδατε, ναι, την αντίδραση Δένδια εχθές. Να σας πω ότι θεωρώ φυσιολογική. Δηλαδή σε μια συζήτηση, ας πούμε, που ήταν, με την οποία εμείς διαφωνούμε και έχουμε πολιτικά επιχειρήματα που διαφωνούμε, βγήκε ένας κομμουνισμός όπου δεν ανταποκρίνεται, αν θέλετε, και στην ίδια την ιδεολογία, την παράθεση και πολιτική που γίνεται και στη Βουλή. Mm-hmm. Και φυσικά ο κύριος Δέντες πήρε μια θέση που έπρεπε να πάρει. Αν σιωπούσε μπροστά σε όλα αυτά, τότε θα ήταν τραγωδία. Σας ευνηδίασε, αυτή η έκρηξη, κυρίως στρεφόμενη προς τον κύριο Μπογδάνο, αν δεν κάνω λάθος. Προσωπικά, ναι, προς τον κύριο Μπογδάνο μιλάει, γι' αυτό το είδε όλη η Ελλάδα. Mm-hmm. Όχι, δεν μας φάνηκε τίποτα ξαφνικό και περίεργο. Το αντίθετο, λέω, θα ήταν πολιτικό. Να μην αντιδράσει. Αυτό σημαίνει όμως. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό που λέμε τώρα, ότι αυτή η εμετική επίθεση του Μπογδάνου στο ΚΚΕ, ποιος μιλάει τώρα? Τριπλή κατοχή στην Ελλάδα, ποιοι πολέμησαν? Οι κομμουνιστές βγήκαν πρώτοι. Καθιστώς μεταξά τους παρέδωσε στους Γερμανούς. Δύο ερωτήματα και κρατών. Λέω λοιπόν, περιμένετε, και επειδή τώρα άρχισε ένα παραμύθι ο κύριος Κυρανάκης, που είναι πολύ, ζηλεύει τον Μπογδάνο, έχουν τις ίδιες απόψεις γενικά από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι είδα σήμερα και λίγο, και κάποιοι άλλοι, ότι εμείς κατηγορήσαμε τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι ο πολιτική της πρόγονη, συνεργάστηκαν. Εγώ στον Μπογδάνο μίλαγα. Δεν μίλαγα για την Νέα. Η λέξη Νέα Δημοκρατία δεν ακούστηκε σκέψη τοποθέτηση. Έλεγα στον Μπογδάνο που έκανε παρέα με τους Χρυσαυγίτες, που ήταν μαζί με τους εκπροσώπους του Κασιδιάρη
στο Βίτσι μαζί με τις βασιλόφρονες και όλα τα αποβράσματα τα φασιστοίδη. Ρωτάει ένας φίλος σε προσωπικό επίπεδο, γιατί δεν σας ρωτάω για την αστική δημοκρατία που είπατε ότι θέλετε την κατάλυσή της, και ένας άλλος φίλος γιατί δεν σχολιάζετε τον κύριο Πολάκη που είπε από το βήμα της Βουλής ότι εσείς απευθυνόμενοι στη Νέα Δημοκρατία είστε με τον Πατακό και εμείς με τον Βελουχιώτη. Τώρα αν θέλετε μπορείτε να τα σχολιάσετε, αν δεν θέλετε... Μπορώ να τα σχολιάσω και τα δύο. Πρώτον, προχωράμε τη συζήτηση. Αυτό με την αστική δημοκρατία και λοιπά, σιγά τι είπε ο κύριος Πρωτοσάντα, γιατί αυτός το έβγαλε. Και απορώ πραγματικά, κύριε Σιαφάγκα, αυτή την ομιλία εγώ την έκανα πριν από ένα μήνα περίπου. Πώς διάολο τώρα αυτό το έβγαλαν σε αυτή τη φάση και μάλιστα απομόνωσαν μία φράση. Εμείς δεν κρύψαμε ποτέ ότι θέλουμε να αλλάξουμε αυτό το σύστημα και ότι αυτό το σύστημα είναι ουσιαστικά... Θα το πω εντός εισαγωγικών ή εκτός, δηλαδή είναι μια δικτατορία αυτών που κατέχουν το πλούτο. Γιατί έχεις μια χούφτα κυριολεκτικά που κατέχουν το 60-70% του ΑΕΠ και ο υπόλοιπος ο κόσμος είναι το ζωή. Και λέμε ότι αυτή δεν είναι δημοκρατία. Η πραγματική δημοκρατία σημαίνει να έχουν όλοι οι άνθρωποι από τότε που γεννιόνται να έχουν τα ίδια δικαιώματα και στην οικονομία και παντού. Μάλιστα. Θέλουμε μια άλλη κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Από αυτή την άποψη λοιπόν λέμε, όπως επίσης και για τη δικαιοσύνη. Τι λέμε εμείς, εμείς τα βάζουμε με τους δικαστές. Αν και μερικοί είναι υπέρ του δέοντος, πώς να το πω, φανατικοί. Τα βάζουμε με αυτούς που φτιάχνουν την νομοθεσία, η οποία νομοθεσία ποιος εξυπηρετεί. Τα έχουμε πει τόσες φορές στη Βουλή και λοιπά, τι το καινούριο δηλαδή υπάρχει. Γι' αυτό λέω, ξαναγυρίζω στο αρχικό, γι' αυτό λέω λοιπόν ότι... Δεν είναι τυχαία αυτά του Μπογδάνου και όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια γενικότερη αντικομμουνιστική επίθεση που εξυφαίνεται και που έχει και στόχο να σταματήσει και τους αγώνες του λόγου. Δεν θα σταματήσει. Είναι τόσο άδικη η πολιτική που εφαρμόζεται, είναι τόσο απάνθρωπη η επίθεση που κάνει το κεφάλαιο σήμερα και τσακίζει ολόκληρο τον κόσμο, που θα γεννήσει και πολύ μεγάλους αγώνες και μεγάλες κοινωνικές επαναστάσεις. Λοιπόν. Τώρα το πότε, αυτό εξαρτάται από άλλα πράγματα. Τώρα τι να σχολιάσω τον κύριο Πολάκη. Για τον Άρη Βελουχιώτη, που τον επικαλείται, και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι, τι σχέση έχουν αυτοί. Με τους Αμερικάνους που δώσανε βάσεις, με τον καλό Τραμπ, με όλα τα υπόλοιπα που κάναν, με την οικονομική πολιτική που ακολούθησαν. Απλά προσπαθούν να καπηλευτούν τους αγώνες της, γενικά του ελληνικού λαού. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Κύριε Παφίλη, να σας ευχαριστήσω για την συζήτηση. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, τον εργαζόμενο, αυτόν που πλήττεται, ανεξάρτητα το τι ψήφισε. Και του λέμε ότι το συμφέρον του είναι να φτιάξει ένα μέτωπο δικό του, να αγωνιστεί, να αφήσει στην πάντα αυτά και να κοιτάξει το συμφέρον του το ταξικό και να ανεξάρτητα να διαφωνεί με. Μερικά πράγματα με το ΚΚΕ να συμπαραταχθεί μαζί μας. Εμείς θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας όπως κάναμε πάντα. Κύριε Παφίλη, και πάλι ευχαριστώ για την κουβέντα. Να είστε καλά κι εσείς.